Zombie Apocalypse. Πού είστε παιδες, σήμερα ξεκινάμε, θα προσπαθήσω να σας δείξω ένα παιχνίδι, survival, λέγεται The Forest. Και όλα ξεκινάνε εδώ, σε ένα αεροπλάνο, έχουμε εδώ τον Τίμι, τον Πίπι. Τι είναι αυτό? Φορτ, α, Τίμι το λένε ρε. Νόπα ρε. Άρα, ο Τίμι. Και από όσο κατάλαβα, από όσο ξέρω, είμαι κάτι σαν ναυαγός σε ένα νησί, σε ένα δάσος, σαν τον Tom Hanks. Και θα πέσει το αεροπλάνο. Λοιπόν, Τίμι, εσύ κάτσε το αυγά σου, γιατί τώρα θα πέσουμε και μπορεί να πεθάνουμε. Τι κρίμα. Πάντως πρώτη φορά βλέπω να πέφτει έτσι ένα αεροπλάνο και να μην υπάρχουν εκρήξεις και τέτοια. Και... oh, ποιος είναι αυτός, ρε? Παίκτη. Παίκτη. Ας τον Τίμι. Παίκτη, ας τον Τίμι. Πού είναι οι υπόλοιποι επιβάτες, ρε? Γιατί είμαι μόνο εγώ και ο Τίμι και αυτός ο καραφλός ο γυμνούλης. Κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ. Low energy, eat something or get some rest. Hungry, find something to eat. Okay, είμαι μέσα στα αίματα. Πόρε φίλε, κουνιόταν εκεί το δέντρο έξω και νόμιζα κάποιος με κοιτάει. Κάτσε να φάω. Οπ, έφαγα. Έφαγα το φαΐ. Να λουτάρουμε. Ξεκινάει η διαδικασία loot. Στην τουαλέτα έχει κάτι να λουτ. Το θέλω αυτό. Θα θέλω ό,τι βρίσκω μπροστά μου. Θα το πάρω. Αυτό τι είναι? Πάσε να δούμε το do list. Το do list. Το do list. Πώς κάνω το do list, ρε? Λέω. Α, οκ. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται. Ω, και άλλο φαΐ. Θα το φάω. Εσύ έχεις πεθάνει. Άρα δεν χρειάζεται αυτό το τσεκούρι. Κάτσε να είμαι σίγουρος ότι πέθανες. Ωραία, πέθανες. Για να χτίσω κάπου κάτι, θέλω να είμαι κοντά στο αεροπλάνο, γιατί σίγουρα στο αεροπλάνο θα έχω και άλλα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Οπ, είδα ένα sticks εδώ. Δεν είναι sticks. Δεν είναι sneakers. Οπ, πέτρα. Πέρε πέτρα. Πέρε πολλές πέτρες. Πέτρα, πέτρα. Οπ. Τι λέει? Can't carry any more rocks. Κάτσε ρε, κάτσε ρε. Τι. Καλά, δεν θέλω άλλα rocks. Λοιπόν, θέλω να βρω ένα ασφαλές σημείο. Τι είναι αυτό? Κάτι κουνήθηκε τώρα. Α, έχει σαύρες. Εννοείται ότι θα σκοτώσω τις σαύρες. Εννοείται. Αλλά τι είναι αυτά? Όχι ρε φίλε, έχει κεφάλια εδώ ρε. Ωρε φίλε. Πού πήγαν τα κεφάλια? Δεν μπορώ να πάρω άλλο sticks. Sticks, sticks. Αυτό τι είναι? Α, παίρνω τα κεφάλια. Ωραία, μάλλον θα τα κάνω συλλογή. Τέλος πάντων. Ωραία, φίλε, τα έχω σπάσει όλα, ρε. Είμαι μεγάλος παίκτης. Λοιπόν, για να έχει κεφάλαια εδώ. Για να έχει κεφάλαια εδώ, σημαίνει ότι κάποιος να με λέει μην έρθει σε αυτό το σημείο. Άρα, για να μου λέει μην έρθει σε αυτό το σημείο, εγώ θα έρθω σε αυτό το σημείο γιατί έχει και ένα τέτοιο. Κάτσε να το σκοτώσω αυτό. Καλά, τελευταία στιγμή φοβήθηκες. Τι άχρηστο που είσαι. Μπορώ να το κόψω με αυτό? Ή είμαι άχρηστος? Κόψε. Κόψε καλά, παίκτη. Κόψε καλά. Οπ. Και φλουπ. Και μπαπ. Γιατί δεν κόβεται? Κόψου. Κόπηκες. Ωραίος ο παίκτης. Ωραία φίλε. Τι χάλκι είμαι ρε φίλε. Ωραία, πας εδώ και μπαπ και μπαπ. Θα χρειαστώ 7 τέτοια, έτσι. Κάτσε όμως. Αυτό. Πώς το κάνω ρε?
Αχα, μάλιστα. Ωραία. Τη φωτιά θα τη φτιάξουμε εδώ. Τι είναι αυτά, φύλλα? Τι φύλλα, ρε? Οκ, το έκανα. Και έχουμε και φάια. Φύγε από το σπίτι μου. Φύγε. Φύγε, είπα. Θα μου πεις εσύ εμένα. Μα κάθεσαι εδώ. Σε πήρα, θα σε μαγειρέψω κιόλας. Thirsty. Find clear water to drink. Βρε, πίνετε, ρε. Πού θα βρω εγώ clear water to drink? Τι είναι αυτό? Σόντα. Θα πιούμε μία σόντα. Είδες, παίκτης, τι είναι αυτό? Raw small meat. Equip. Και εσύ. Πρέπει να βρω μία χελώνα και να σκοτώσω αυτό το ελάφι. Λοιπόν, θα σου έρθω από πίσω, αλλά κάτσε, εσύ έχεις απομακρυνθεί τώρα. Έρχομαι έτσι από πίσω. Αφού με ακούς, ρε, αφού με ακούς, ρε, βλήμα. Πρέπει να κάνω water collector οπωσδήποτε, άρα πρέπει να βρούμε μια χελώνα. Γιατί δεν έχει ήλιο από αυτή την πλευρά του νησιού. Λογικά σε νησί είμαι, έτσι. Ελπίζω να ξέρω να γυρίσω πίσω. Και φυσάει κιόλας και ακούγεται μέσα στο αυτί μου. Πέτρα μπορώ να πάρω, όχι. Sticks. Sticks, θέλω sticks. Ωπ, τι είναι αυτό? Δεν έχει τίποτα εδώ. Hello. Αυτό. Μανιτάρια. Δεν το ξέρω όμως αυτό το μανιτάρι. Άρα δεν θα το πειράξουμε. Έλα εσύ εδώ. Ωραία, άρα δεν θα φάω μανιτάρι. Θα πάρω τα sticks πρώτα που βρίσκω εδώ κάτω. Πήραμε sticks, sticks. Panoramix. Εδώ τι έχει? Έχει εδώ στην παραλία καμία χελώνα? Θα πρέπει να πάω να δω τι έχει στη βάρκα, γιατί σίγουρα έχει κάτι ενδιαφέρον εκεί. Να το πάρουμε ρίσκο να πάμε στη βάρκα. Κάτσε, τι είναι αυτά, ρε? Φάλνες, δελφίνια, καρχαριές. Ωπα, ρε φίλε, έχει καρχαρίες στο παιχνίδι. Κάτσε, για να έχει καρχαρίες στο παιχνίδι εδώ, σημαίνει ότι έχει και μέσα στο νερό. Ωπ, πέρα εδώ. Ήταν εδώ loot. Άνοιξε την τσάντα. Μ' αρέσει που τον Τίμι τον έχω χιασμένο, έτσι, εντελώς. Ούτε με νοιάζει τίποτα για αυτόν. Λοιπόν, νομίζω μου ήρθε μια ιδέα. Θα παρατήσω το σπίτι εκείνο που είχα φτιάξει. Ναι, εδώ τη τσάντα βάρα, ρε. Πλάκα. Α, μια χελώνα, ρε. Sorry, χελώνα, αλλά σε έχω ανάγκη. Και επειδή σε έχω ανάγκη, θα σε... Πόσο αντέχεις, ρε? Πόσο ξύλο μπορεί να αντέξεις πια? Ωραία, αμήν, πέθανες, ρε. Ωραία, το πήραμε αυτό. Και τρόφι. Και παίρνουμε και αυτό. Και μπαμ. Ναι, το πήρα το τρόφι. Εγώ τώρα τι να το κάνω το τρόφι αυτό? Έχει κρέας, ω, πήραμε τα πάντα, ρε, από τη χελώνα. Ωραία, δεν το χρειάζομαι, πέτα το. Θα πάμε τώρα εδώ πάνω στη βάρκα αυτή. Μ' αρέσει που το κάνω όλα στη νύχτα, ρε. Αντί να το κάνω την ημέρα, το κάνω τη νύχτα εγώ. Γιατί εγώ είμαι έξυπνος. Ωραία, έχει ένα περιοδικό. Τέλος πάντων. Έχει και μια φωτογραφία. Έχει και ένα μπουκάλι. Έχει και φωτογραφία με ένα άνθρωπο με πολλά πόδια. Γλυκά. Μια κασέτα. Ω, τι είναι αυτό, κάτσε, ρε. Τι ήταν αυτό? Ναι. Combine. Ωραία. Κάτσε, ρε, γιατί πεθαίνω, ρε? Α, επειδή είμαι κρυόκολος. Τι είναι αυτό? Μπορώ να κάνω save εδώ. Άρα και αυτό είναι σπίτι, ρε. Ένα σπίτι είναι. Τι ωραία τώρα με μουσικούλα, έτσι. Ένα γάλα που έχει ένα παιδί που χάθηκε. Βλέπω εκεί έχει κέρματα, τα παίρνω εννοείται, δικά μου είναι όλα. Ωραία, άρα μπορώ να χρησιμοποιήσω πράγματα εδώ.
στο επόμενο επεισόδιο το σπιτάκι. Θα κάνουμε μια παραλιακή βιλά. Πολλά κιλά, πολλά κιλά βιλά. Βιλάρα, βιλάρα. Πάντως ψιλονεκρό φαίνεται το νησί, δεν πολύ έχει πράγμα. Αλλά δεν μας πειράζει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτάσουμε σπίτι. Ίσως θα συναντήσουμε κάποιον κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Σίγουρα έχει κάποιον ζωντανό εδώ. Θα πρέπει να βρούμε τον Τίμι. Και μπαπ. Και τώρα εδώ μαζεύουμε νερό. Γιατί δεν μαζεύει νερό? Αυτό με τον αναπτήρα στο χέρι, ρε φίλε, δεν μπορώ, ρε. Πώς το κάνω τον αναπτήρα, ρε φίλε? Πώς τον κάνω και το βα... και το βγάζω? Α! Κοίτα τα πουλιά, ακόμα δεν ήρθα, είναι εδώ! Φύγε! Να, κρατάω το πουλί στο χέρι και βαράω μπουνιές. Φύγε από εδώ. Λοιπόν, στο άλλο επεισόδιο. Αν κάνω άλλο επεισόδιο, άμα σας αρέσει κιόλας, γιατί δεν ξέρω άμα σας αρέσει. Πώς φαίνομαι στην κάμερα? Καλά φαίνομαι. Άμα σας αρέσει, θα κάνω άλλο ένα επεισόδιο. Θα βάλουμε και ένα σπιτάκι έτσι ωραίο. Θα χτίσουμε και άλλα πράγματα. Χτίσουμε παγίτες έτσι ωραία να γουστάρουμε. Και θα προσπαθήσω να φτιάξω όπλα, να είμαι έτοιμος να παλέψω με οποιονδήποτε είναι πάνω σε αυτό το νησί. Ή θα φτιάξω ένα SOS και θα κλαίω μέσα στο όμικρον. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, παιδιά. Αν είστε καινούριοι στο κανάλι, κάντε και μια εγγραφή, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και μέχρι το επόμενο βιντεάκι, ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!